Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που συνεργάζομαι με την κυρία Κουτσούρη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, που είναι ένα ίδρυμα με βαθιές ρίζες στον χώρο της υγείας και με πολύ σημαντική προσφορά. Πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε με το Κέντρο Γεριατρικής Αξιολόγησης είναι κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο, κάτι το οποίο έχει νόημα και για εμάς τους γιατρούς, αλλά και για τους ασθενείς, γιατί στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που απευθύνονται σε εμάς, σαν γιατρούς, σαν επαγγελματίες υγείας, να τα βοηθήσουμε όσο πιο σφαιρικά, πιο ολοκληρωμένα μπορούμε. Η ομιλία μου είναι η γεριατρική εκτίμηση του ασθενή και η χρησιμότητά της. Θα δούμε τα εργαλεία της γεριατρικής αξιολόγησης, θα δούμε το πλαίσιο της γεριατρικής αξιολόγησης, θα δούμε τελικά αν οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι χρήσιμες και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Τι είναι η γύρανση καταρχάς? Είπε η κυρία Κουτσούρη ότι όλοι οδεύουμε προς τα εκεί. Εγώ θα έλεγα, ελπίζω. Δεν πατήθηκε κάτι εδώ? Βγήκε κάτι? Όχι. Εγώ θα έλεγα όχι όλοι, τουλάχιστον οι πιο τυχεροί από εμάς οδεύουν προς τα εκεί, γιατί οι πιο άτυχοι δεν θα μπορέσουν να φτάσουν εκεί. Οπότε οι πιο τυχεροί από εμάς, από όλους που γυρνάνε, που μεγαλώνουμε, οδηγούμε στη διαδικασία της γύρανσης, που περιγράφεται σαν άθρηση διάφορων επιπλαβών αλλαγών στους ιστούς και στα κύτταρα με την πάροδο της ηλικίας. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά, μόνο επιγραμματικά. Η θεωρία της προγραμματισμένης γύρανσης, που είναι η θεωρία που περιγράφει το βιολογικό ρολόι, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες καθορισμένες αλλαγές στα γονίδια. Και οι θεωρίες βλάβησης σφάλματος, όπου οι περιβαλλοντικές επιδράσεις προκαλούν άθρηση βλαβών, οι οποίες τελικά δεν μπορούν να επιδιορθωθούν. Βλαβών στο DNA, σε κυταρικό επίπεδο. Κάποιοι άλλοι ορισμοί που αφορούν τη γύρανση είναι ότι είναι η διαδικασία η οποία κάνει τα νέα άτομα μεγαλύτερα και αυτή η διαδικασία μειώνει την φυσική ικανότητα και προσαρμοστικότητα, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου και επέλευσης θανάτου. Η ηλικία είναι γνωστό ότι είναι παράγοντας κινδύνου για όλα τα νοσήματα. Είναι για τον ζαχαρό διαβήτη, για την υπέρταση, για την υπερλιπιδημία, για όλα τα νοσήματα. Σε όλες τις μελέτες έχει δειχθεί ότι μείζον παράγοντας κινδύνου είναι η ηλικία. Όσο μεγαλώνει το άτομο, τόσο πιο πιθανό να εμφανίσει κάποια από αυτά τα νοσήματα, τα χρόνια νοσήματα. Η γύρανση τελικά είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο που ο καθένας από εμάς τη βιώνει διαφορετικά, καθώς περιλαμβάνει την επίδραση βιολογικών παραγόντων με το περιβάλλον. Και αυτό καθιστά τα πράγματα αρκετά σύνθετα, γιατί είναι μια διαδικασία εξελικτική και, όπως είπαμε, επηρεάζει διαφορετικά τον καθένα. Αν μπορούσαμε να την ορίσουμε, να την χωρίσουμε τη γύρανση σε διάφορα πεδία, θα λέγαμε ότι είναι η βιολογική γύρανση που αφορά περισσότερο τη βιολογία καθ' αυτή, που έχει την αθρηστική επιβάρυνση του οξυδοτικού στρες και της φλεγμονής και άλλων βιολογικών επιβαρύνσεων. Η ιατρική γύρανση, η οποία είναι τα νοσήματα που σχετίζονται με την ηλικία και τα γεριατρικά σύνδρομα. Η κοινωνική γύρανση είναι μια διάσταση που δεν τη λαμβάνουμε υπόψη μας, που είναι η μείωση της κοινωνικής περιμέτρου, η περιορισμή στην κοινωνική συμμετοχή. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί όταν ένα άτομο βγει ξαφνικά στη σύνταξη, είναι κάτι που το περιμένει, αλλά βγαίνοντας στη σύνταξη, ξαφνικά οδηγείται σε αυτό το φαινόμενο της κοινωνικής γύρανσης. Γιατί πρέπει να επανακαθορίσει το στόχο και τον τρόπο με τον οποίο ορίζει τον εαυτό του και τη σχέση του με την κοινωνία. Και είναι η ιατροκοινωνική γύρανση, που είναι ο συνδυασμός της κοινωνικής με την ιατρική γύρανση και περιλαμβάνει αυτό το φαινόμενο, το frailty, που λέμε την ευπάθεια, και που οδηγεί τελικά στην απώλεια της αυτονομίας. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της μελέτης και της διερεύνησης της γύρανσης έχει δοθεί και ο ορισμός της υγιούς γύρανσης, αυτό που λέμε healthy aging στα ελληνικά, όπου είναι η επιβίωση τελικά. Έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί από τον WHO και από συγγραφείς διάφορους, αλλά μπορεί να οριστεί τελικά ως η επιβίωση με υψηλό βαθμό διατήρησης της φυσικής και της νοητικής λειτουργίας του ατόμου. Και σαν υπονοητές της μπορεί να θεωρηθούν η ελεύθερη νόσο επιβίωση και η ελεύθερη αναπηρία επιβίωση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχει η επιβίωση ελεύθερης νόσου, που είναι απλώς δεν υπάρχει κάποιο νόσημα, ενώ και η ελεύθερη αναπηρία, δηλαδή το άτομο έχει λειτουργικότητα. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της γύρανσης. Γιατί στο ένα μας ενδιαφέρει η λειτουργικότητα και στο άλλο μας ενδιαφέρει η αποσία νόσου. Η υγιής γύρανση, πολλές μελέτες έχουν γίνει, έχουν δειχθεί ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για επιταχυνόμενη γύρανση. Κάτι μπορούμε να το φανταστούμε, αλλά τελικά κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό. Είναι η φτώχεια. Όσο πιο φτωχός είναι κάποιος, τόσο πιο γρήγορα γερνάει. Κάπου έγινε θέμα
πριν από κάποιο καιρό, μου φαίνεται, σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, όπου λέει, κάπου διάβασε ο δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ υγείας, κάπου είδε ότι σε ένα άρθρο, ότι λέει οι πιο φτωχοί πεθαίνουν 10 χρόνια νωρίτερα. Αυτό είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες σε μελέτες που έχουν γίνει στην Αγγλία. Και στη Σκωτία έχει δειχθεί ότι οι πιο φτωχοί, οι κάτοικοι της πιο φτωχής γειτονιάς, ή στο Εδιμβούργο ή στη Γλασκόβη, δεν θυμάμαι, πεθαίνουν 12 χρόνια πιο γρήγορα από τους κάτοικους της πιο πλούσιας γειτονιάς. Αλλά τελικά καταλήγουμε να μιλάμε για υγιή γύρανση, αγνοώντας το κομμάτι αυτή την κοινωνική διάσταση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο τρόπος ζωής μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία της γύρανσης, το σύστημα υγείας και η πρόσβαση στο σύστημα υγείας μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία της γύρανσης. Εννοείται και οι σχέσεις των ατόμων με την κοινότητα και μέσα στην οικογένεια είναι και αυτοί καθοριστές που προσδιορίζουν το αν το άτομο έχει γεράσει με αυτό που λέμε με υγιή τρόπο ή όχι. Εδώ είναι σχηματικά διάφορες καμπύλες, όπου εδώ είναι το κομμάτι που αφορά την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου στην πρώιμη ζωή και εδώ είναι στην ενήλικο ζωή, ότι αν κάποιο άτομο δεν εκτεθεί σε παράγοντες κινδύνου για πρόωρη γύρανση στην πρώιμη ζωή, δηλαδή δεν έχει γεννηθεί φτωχό, για παράδειγμα, μπορεί να φτάσει στο μέγιστο των ικανοτήτων του, το οποίο είναι κάπου εδώ. Αυτό εδώ είναι το όριο κάτω από το οποίο οι ικανότητες του οργανισμού οδηγούν σε απώλεια της αυτονομίας, δηλαδή όσα άτομα βρίσκονται κάτω από εδώ είναι μη αυτόνομα. Οπότε έχουμε διάφορα trajectories, γιατί πλέον στην ουσία και οι μελέτες αφορούν τη διαδρομή του ατόμου στη διάρκεια του βίου του. Τα trajectories που λέγονται αγγλικά, τώρα στα ελληνικά δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε. Οι τροχιές, ναι, θα μπορούσαν να είναι η τροχιά, ναι. Και όπου βλέπουμε ένα άτομο το οποίο έχει χαμηλή έκθεση σε παράγοντες κινδύνου στην πρώιμη ζωή, χαμηλή έκθεση σε παράγοντες κινδύνου στην ενήλικη ζωή, όπου έχει το βέλτιστο προφίλ γύρανσης στη διάρκεια των χρόνων. Ένα άλλο με χαμηλή έκθεση στην πρώιμη ζωή, αλλά με υψηλή έκθεση στην ενήλικη ζωή. Έχει άλλη καμπύλη και βλέπουμε και αυτά διαφορετικές καμπύλες, διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικές πορείες στη διαδικασία της γύρανσης. Αυτά είναι πράγματα που, αν τα ξέρουμε, για παράδειγμα, σε αυτή την ηλικία των 70 χρόνων, δεν είναι και πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Τα συστήματα υγείας πρέπει να παρέμβουν σε επίπεδο συστήματος, πρέπει να παρέμβουν νωρίτερα, για να υπάρξει πρόληψη και η μείωση της έκθεσης στους παράγοντες κινδύνου σε νεαρότερη ηλικία. Το εκπαιδευτικό σύστημα, το σύστημα υγείας, η πρόσβαση σε αυτά, η καλή ποιότητα εκπαίδευσης, η καλή ποιότητα περιβάλλοντος, όλα αυτά συνεισφέρουν στην υγιή γύρανση. Ο πληθυσμός γερνάει, είναι κάτι που το ξέρουμε, είναι κάτι που το γνωρίζουμε και είναι κάτι για το οποίο σαν γιατροί πανηγυρίζουμε, γιατί θεωρητικά και δυνητικά αυξάνονται οι ενδυνάμοι ασθενείς μας. Εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και σε χώρες όπως το Ιράν, όπου στο 2015 το ποσοστό των ατόμων άνω των 60 ήταν κάτω 10%, το 2050 θα φτάσει πάνω από 30%. Εννοείται ότι η Ευρώπη το 2050, ο Καναδάς, ακόμα και η Κίνα, εδώ είναι η μεγάλη έκρηξη της γύρανσης, θα έρθει σε λίγα χρόνια από την Κίνα, τα ποσοστά των ηλικιωμένων θα αυξηθούν πάνω από το 30% του πληθυσμού. Όπως είπαμε, η κατάσταση της υγείας ενός ατόμου σε μεγάλη ηλικία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Είναι η γενετική, το γενετικό του υπόβαθρο, είναι ο χαρακτήρας του, το ποιος είναι, είναι η αλληλεπίδραση του τρόπου και των συνηθιών ζωής, πού ζει, τι δουλειά κάνει, τι τρώει, οι συνήθειες της υγείας και εννοείται και η πρόσβαση και η προσβασιμότητα στα συστήματα υγείας. Τι είναι η γεριατρική? Αυτός εδώ είναι ο ορισμός από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικών Ειδικοτήτων. Είναι μια ιατρική ειδικότητα που ενδιαφέρεται για τις σωματικές, ψυχικές, λειτουργικές και κοινωνικές καταστάσεις των ηλικιωμένων ασθενών κατά την παροχή φροντίδας οξείας, χρόνιας, αποκατάστασης, προληπτικής και τελικής. Αυτή η ομάδα των ασθενών θεωρείται ότι εμφανίζει έναν υψηλό βαθμό ευπάθειας και μια εξελισσόμενη παθολογία που απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση. Εγώ σημειώνω τα σημεία κλειδιά, είναι η ολιστική προσέγγιση. Οι ασθένειες μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στη μεγάλη ηλικία, συχνά είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστούν και η απάντηση στη θεραπεία είναι συχνά επιβραδυμένη και συχνά υπάρχει ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη.
Καταλήγει ο ρυθμός ότι η γυριατρική υπερβαίνει την προσανατολισμένη στα ανθρώπινα όργανα ιατρική, προσφέροντας επιπρόσθετες θεραπείες στα πλαίσια μιας πολυεπαγγελματικής διεπιστημονικής ομάδας, κύριος στόχος της οποίας είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργικής κατάστασης των ηλικιωμένων ατόμων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αυτονομίας, ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης. Εδώ βλέπουμε και τα σημεία κλειδιά και τους στόχους της γυριατρικής σαν ειδικότητα. Είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας και η διατήρηση της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου. Η γυριατρική δεν καθορίζεται από την ηλικία, όπως μπορεί να περιμένουμε και να πιστεύουμε, αλλά γενικά αντιμετωπίζει τη συνηθισμένη νοσηρότητα στους ηλικιωμένους ασθενείς. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι άνω των 65, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται καλύτερα από τη γυριατρική γίνονται περισσότερο συνήθεις στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 80. Ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η γυριατρική? Το κύριο εργαλείο της είναι αυτό που λέγεται γυριατρική αξιολόγηση, ή στα ελληνικά Comprehensive Geriatric Assessment. Θα το δείτε στη βιβλιογραφία CGA. Αυτό εδώ. Εδώ έχει γίνει μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας, όπου έχουν καταγραφεί όλα τα reviews τα οποία αφορούν το CGA και προσπαθεί να δει ποιος είναι ο ορισμός, αν υπάρχει ένας κοινός ορισμός, γιατί υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τον ορισμό του τι είναι Comprehensive Geriatric Assessment, την γυριατρική αξιολόγηση. Εδώ οι συγγραφείς διαπιστώσαν ότι είναι μια πολυδιάστατη, πολυεπαγγελματική διαδικασία η οποία αναγνωρίζει ιατρικά, κοινωνικά, ιατρικές, κοινωνικές και λειτουργικές ανάγκες του ασθενούς και αναπτύσσει ένα συντονισμένο πλάνο η οποία θα βοηθήσει στην κάλυψη αυτών των αναγκών. Τα διαφορετικά πεδία, τα διαφορετικά αντικείμενα της γυριατρικής αξιολόγησης που υπάρχουν στις περισσότερες μελέτες αφορούν το ιατρικό κομμάτι, το ψυχολογικό κομμάτι, το ψυχιατρικό, το κοινωνικο-οικονομικό, τη λειτουργία και τη διατροφική αξιολόγηση. Είναι τελικά μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την εκτίμηση των δυσκολιών που αφορούν τη φυσική κατάσταση και το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο και τις λειτουργικές δυσχέρειες του ατόμου μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι μια διαδικασία τριών βημάτων. Το πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός του κατάλληλου ασθενούς. Το δεύτερο βήμα είναι η αξιολόγηση του ασθενούς και η διατύπωση οδηγιών. Και το τρίτο βήμα είναι η εφαρμογή των οδηγιών. Έχει σημασία να εντοπιστεί ο κατάλληλος ασθενής, γιατί πρέπει να βρούμε, όπως σε όλες οι ιατρικές ειδικότητες, πρέπει να βρούμε τα άτομα τα οποία θα ωφεληθούν περισσότερο από την γυριατρική αξιολόγηση. Ποια είναι η υψηλότερη προτεραιότητα της γυριατρικής αξιολόγησης? Είναι η αναγνώριση της έκπτωσης ή της αρχόμενης έκπτωσης ή του κινδύνου για έκπτωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων και η πρόληψη αυτής της έκπτωσης στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και καθοδηγεί τη διαγνωστική διαδικασία για τις κλινικές αποφάσεις. Κάνει screening για τα νοσήματα που μπορούν να προληφθούν και βοηθάει στην έγκυρη διάγνωση και έγκυρο εντοπισμό των λειτουργικών δυσκολιών, οι οποίες τελικά οι δυσκολίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν στην περιορισμό της αυτονομίας και στην αναπηρία. Και εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν και παρεμβάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Το σκεπτικό είναι η έγκαιρη ανίχνευση των παραγόντων του κινδύνου για τη λειτουργική έκπτωση και όταν αυτές συνδέονται με συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες μειώνουν την επίπτωση αυτής της έκπτωσης. Λέγαμε η επιλογή του κατάλληλου ατόμου. Ποιο είναι το κατάλληλο άτομο? Μπορεί το άτομο που θα έρθει για γυριατρική αξιολόγηση να είναι πολύ άρρωστο για να ωφεληθεί. Οπότε, στην ουσία, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται γυριατρική εκτίμηση, απλώς η εφαρμογή της γυριατρικής αξιολόγησης σε ένα τέτοιο άτομο μπορεί να μην είναι πολύ αποδοτική. Χρειάζεται άλλου είδους προσέγγιση. Ότι και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ασθενείς ελικού σταδίου, πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση με την οικογένεια για το τι περιμένουν, για το ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν. Είναι πράγματα που πρέπει να συζητηθούν με το άτομο και με την οικογένεια. Γιατί πολλές φορές, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, οι επιθυμίες των ατόμων πολλές φορές δεν γίνονται σεβαστές. Βασικά, το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν εκφράζονται. Και όταν εκφραστούν, πολλές φορές δεν γίνονται σεβαστές και από την οικογένεια. Το κατάλληλο άτομο που θα ωφεληθεί, τα άτομα αυτά δηλαδή που είναι πολύ άρρωστα, είναι άτομα που πάσχουν από νοσήματα για τα οποία δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία ή σε νόσο τελικού σταδίου. Τα κατάλληλα άτομα τα οποία θα ωφεληθούν περισσότερο είναι άτομα τα οποία έχουν πολλαπλά δύο ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν και πάσχουν από νοσήματα τα οποία απαιτούν θεραπεία αποκατάστασης. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του ατόμου που μπορεί να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και τελικά δεν μπορεί να ωφεληθεί. Δηλαδή, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα μαραθωνοδρόμο ηλικίας 70 χρονών, δεν μπορούμε εύκολα να βρούμε κάτι εκεί. Δηλαδή, δεν έχει και νόημα να προσέλθει για γυριατρική αξιολόγηση.
Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τον οποίο πρέπει να έρθει η ιατρική αξιολόγηση σε αυτό το άτομο. Αν για παράδειγμα έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά χάνει κάποιο μέρος της λειτουργικότητάς του και τον αναγνωρίζει το ίδιο ή η οικογένεια. Ποιοι πρέπει να αξιολογηθούν? Ασθενείς που βιώνουν μεταβατικές καταστάσεις. Μεταβατικές καταστάσεις, νοσηλίες και επιστροφή στην κοινότητα. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα επιστρέψει στην κοινότητα αυτό το άτομο, αν μπορεί να επιστρέψει στην κοινότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς η δομή του ελληνικού συστήματος υγείας είναι εντελώς διαφορετική από τη δομή στις άλλες χώρες. Οπότε στην ουσία θα πρέπει να μπορέσουμε και να ανακαλύψουμε και να δημιουργήσουμε λίγο τις διαδρομές αυτές. Για παράδειγμα, στο εξωτερικό, στη Γαλλία, από όπου έχω την εμπειρία, όσοι ασθενείς νοσηλεύονται σε γεριατρική κλινική, μετά για τους περισσότερους από αυτούς υπάρχει μια, πριν επιστρέψει στην κοινότητα, υπάρχει μια ενδιάμεση δομή αποκατάστασης, η οποία βοηθά τα άτομα να επανακτήσουν το κομμάτι της λειτουργικότητας που χάσανε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Τα άτομα που έχουν πρόσφατη εμφάνιση σωματικών ή γνωστικών δυσκολιών, το άτομο αυτό σταμάτησε για παράδειγμα να κάνει ποδήλατο, ενώ έκανε ποδήλατο, σταμάτησε να οδηγεί ενώ οδηγούσε, δεν μαγειρεύει καλά, χάνει μέρος της λειτουργικότητάς του, έχει χαθεί. Ασθενείς που έχουν κατακαιρματισμένη φροντίδα, ιατρική φροντίδα, παρακολουθούνται από πολλούς γιατρούς ειδικοτήτων, χωρίς να υπάρχει ένας συντονισμός της παροχής ιατρικής φροντίδας. Και άτομα που χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου και της λειτουργικότητάς του. Και εννοείται και άτομα που χρειάζεται για να καθοριστούν και να αντιμετωπιστούν ιατρονομικά θέματα. Τα αντικείμενα της γεριατρικής αξιολόγησης είναι το ιατρικό ιστορικό, ένα λειτουργικό ιστορικό, δηλαδή σωματικό και κοινωνικό, γνωστικό ιστορικό, συναισθηματικό ιστορικό, ο έλεγχος του πλαισίου της κοινωνικής υποστήριξης, του περιβάλλοντος που ζει το άτομο, της ποιότητας ζωής του ατόμου και των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει. Γιατί αν προτείνουμε εμείς λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες του ατόμου, τότε οι λύσεις αυτές είναι μη εφικτές, είναι ανέφικτες και δεν έχει κανένα νόημα να τις προτείνουμε. Ποια είναι τα εργαλεία της γεριατρικής αξιολόγησης? Κάποιοι από εσάς μπορεί να ξέρετε αυτές εδώ τις κλίμακες, κάποιοι να τις ακούτε για πρώτη φορά, κάποιοι κάπου να τις έχετε δει σε δημοσιεύσεις. Θα τις δούμε λίγο συνοπτικά. Είναι η ADL, IADL, GDS, MNA, MMS και όχι μόνο. Η πρώτη κλίμακα είναι η ADL, που είναι η δραστηριότητα της καθημερινής ζωής. Activities of daily living. Και περιλαμβάνει έλεγχο της αυτονομίας του ατόμου σε αυτά τα πεδία, στην ικανότητά του να ντύνεται, να πηγαίνει στην τουαλέτα, να μετακινείται, για τον έλεγχο των σφιχτήρων και την ικανότητά του να παίρνει την τροφή και ταξινομείται σε ανεξάρτητο, εξαρτημένο ή χρειάζεται κάποια βοήθεια. Ενδεικτικά, αυτός εδώ είναι ένας πίνακας όπου ελέγχει και βαθμολογεί τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, στο μπάνιο, στο ντύσιμο, στην τουαλέτα, στη μεταφορά, στο αν έχει έλεγχο των σφιχτήρων, στη σίτηση. Το άλλο εργαλείο πάλι ελέγχει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, αλλά εδώ ας πούμε ελέγχει ένα άλλο φάσμα, ένα άλλο πεδίο των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, είναι αυτές που λένε εργαλειακές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, δηλαδή την ικανότητα του να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία. Για παράδειγμα, την ικανότητά του να τηλεφωνάει, να κάνει τον οικοκυριό, να διαχειρίζει τα φάρμακά του, να παίρνει μόνο τα φάρμακα, να διαχειρίζει τα χρήματά του, να ταξιδεύει, να κάνει τα ψώνια του και να προετοιμάζει τα γεύματα. Και εδώ είναι ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται από ένα γιατρό ή από μια εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια για τις ικανότητες του ατόμου. Υπάρχουν πεδία τα οποία δεν αξιολογούνται. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο μεγάλης ηλικίας δεν έκανε το νοικοκυριό, δεν θα το αξιολογήσουμε αρνητικά ότι πλέον είναι 80 χρονών και δεν κάνει το νοικοκυριό, άρα έχει χάσει την λειτουργικότητά του εκεί. Η αξιολόγηση πάντα γίνεται σε σχέση με ένα προηγούμενο επίπεδο λειτουργικότητας και θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό, να το συζητήσουμε, να το διερευνήσουμε. Δηλαδή, αν μια κυρία δεν συμπλήρωνε ποτέ τη φορολογική δήλωση ή δεν ασχολείται με τα οικονομικά και τώρα δεν ασχολείται, δεν θα θεωρήσουμε ότι έχει έκπτωση της λειτουργικότητάς από ένα προηγούμενο επίπεδο, γιατί ποτέ δεν το έκανε. Γι' αυτό είναι πάντα σχετικά. Τα καταγράφουμε πάντα λαμβάνοντας υπόψη το τι μπορούσε το άτομο να κάνει στην προηγούμενη φάση της ζωής του. Δεν είναι δηλαδή απόλυτη η καταγραφή αυτή, αλλά είναι καθοδηγητική και σε βάθος χρόνου, γιατί όταν ξανάρθει μετά από κάποιο καιρό και δούμε ότι υπάρχει απώλεια της λειτουργικότητάς του σε κάποιο αντικείμενο, θα πρέπει να διερευνήσουμε αν υπάρχει δυνατότητα να το βοηθήσουμε το άτομο αυτό να επανακτήσει τη λειτουργικότητά του.
Μας επιτρέπουν λοιπόν αυτές οι κλίμακες να αποκτήσουμε αρκετά στοιχεία και αρκετές πληροφορίες. Είναι ένα καλό εργαλείο για την ερεύνηση της έκπτωσης της φυσιολογίας και της ψυχικής κατάστασης του ατόμου και εκτιμούμε τη λειτουργική κατάσταση σε κάποια πεδία που είναι στοχευμένα και προσδιορίζουμε τα πεδία που υπολειτουργεί με σχετικά αξιόπιστο τρόπο και καθίσταται εύκολη παρακολούθηση της έκπτωσης της λειτουργικότητας του ατόμου. Βλέπουμε αν το άτομο αυτό συνεχίζει να χάνει τη λειτουργικότητά του σε βάθος χρόνου και πόσο γρήγορη είναι αυτή η έκπτωση. Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι το Get Up and Go Test. Εδώ λέγεται και Timed Up and Go Test. Timed γιατί το χρονολογούμε. Πώς γίνεται η διαδικασία. Κάθεται σε μια καρέκλα το άτομο. Του ζητάμε να σηκωθεί, να βαδίσει 3 μέτρα, να γυρίσει 180 μοίρες, να επιστρέψει στην καρέκλα του και να ξανακαθίσει. Και αυτό το χρονομετρούμε πόσο χρόνο έκανε για όλη αυτή τη διαδικασία. Και βλέπουμε ότι αν έχει κάνει κάτω από 10 δευτερόλεπτα το άτομο θεωρείται φυσιολογικό, ότι έχει φυσιολογικό σκοράρισμα. Αν είναι πάνω από 14 δευτερόλεπτα ο χρόνος, τότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Τι έγινε? Δεν ακουμπάω. Εντάξει. Δεν ακουμπάω. Αν έχει πάνω από 14 δευτερόλεπτα στη χρονομέτρηση αυτή, τότε το άτομο αυτό έχει αυξημένο κίνδυνο για πτώσεις. Πάνω από 10, κάτω από 20, έχει καλή κινητικότητα και μπορεί να κυκλοφορήσει μόνο το άτομο χωρίς βοήθημα. Και κάτω από 30, από 30 και πάνω, έχει πει λάθος εδώ, είναι προβληματική η βάθηση και δεν μπορεί το άτομο να βγει μόνο, το απαιτείται η χρήση βοηθήματος. Και εννοείται ότι παρακολουθούμε και το πρότυπο βάθησης κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης και ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο στρίβει το άτομο, αν είναι μια στροφή που εκτιλήσεται ομαλά, αν υπάρχει ένα ζεσταγμός στη στροφή και όλα αυτά. Η οπτική οξύτητα είναι... η οπτική δυσχέρεια είναι πολύ συχνή και, και δεν την αξιολογούμε ιδιαίτερα στα άτομα μεγάλης ηλικίας. Η λειτουργική τυφλότητα, για παράδειγμα, σε άτομα που νοσηλεύονται σε γυροκομεία είναι 17%. Σε άτομα άνω των 90 είναι περίπου το ίδιο ποσοστό. Μπορεί να γίνει εύκολα... Εμείς ελέγχουμε περισσότερο για την ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας κάνοντας το Amsler test, αν υπάρχει κάποιος οφθαλμίατρος εδώ μπορεί να το δει και ελέγχουμε και κάνουμε και ένα ανδρώο έλεγχο της ικανότητας του ατόμου να διαβάζει κοντά ή μακριά και είναι κάτι που είναι πολύ χρήσιμο να το ξέρουμε γιατί οι αισθητηριακές διαταραχές στα άτομα όπως θα δούμε και στην ακουστική δυσχέρεια εδώ που είναι πολύ συνηθισμένοι σε άτομα μεγάλης ηλικίας, όπου υπάρχει μέχρι και το 30% των ατόμων, αν των 85, μπορεί να είναι και κοφά σε ένα τουλάχιστον αυτή, και την οποία πώς την αξιολογούμε, με ένα απλό έλεγχο πριν το στείλουμε στον ορειλά, κάνουμε αυτό που λέγεται whisper test, τεστ του ψιθύρου, δοκιμασία του ψιθύρου, πηγαίνουμε 30 με 60 εκατοστά πίσω από το άτομο, το άτομο που εξετάζουμε, ψιθυρίζουμε τρεις λέξεις στο ένα αυτή, του λέμε να μας επαναλάβει, στο άλλο αυτή, λέμε να μας επαναλάβει. Αν είναι προβληματική, ζητάμε μια ωριλά εκτίμηση για να αξιολογηθεί η παρουσία πρεσβειακουσίας. Και είναι πολύ χρήσιμο, είναι αναγκαίο το να ξέρουμε αν υπάρχει κάποια αισθητηριακή διαταραχή στα άτομα αυτά τα μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί είναι γνωστό ότι οι αισθητηριακές διαταραχές τελικά καταλήγουν στην απομόνωση του ατόμου. Το άτομο δεν βγαίνει από το σπίτι, δεν διαβάζει, δεν βλέπει τηλεόραση, δεν κάνει τις δραστηριότητες που έκανε και καταλήγει να απομονώνεται και μειώνοντας τα ερεθίσματα και το κοινωνικό του περιβάλλον, τότε επιταχύνεται και η διαδικασία έκπτωση των γνωστικών του λειτουργιών. Όπου οι γνωστικές λειτουργίες, όπως ορίζονται και από την Άνια, είναι πάρα πολύ συνηθισμένα στα άτομα μεγάλης ηλικίας και στην κοινότητα. Με την νόσο Αλτσχάιμερ και την αγκιακή άνοια να αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που πάσχουν από γνωστικές διαταραχές. Και έχουν αυξημένο κίνδυνο για έκπτωση λειτουργικότητα. Τα άτομα αυτά που πάσχουν από άνοια, από γνωστικές διαταραχές, έχουν αυξημένο κίνδυνο για έκπτωση λειτουργικότητας, για πτώσεις, για εμφάνιση δελίριου σε οποιαδήποτε ευκαιρία, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, μετά από ένα χειρουργείο και για επιβάρυνση τελικά του φροντιστή. Πώς εκτιμούνται οι γνωστικές λειτουργίες. Αν υπάρχουν εδώ νευρολόγοι, μπορούν να μας πούνε, γιατί είναι τεστ που τα χρησιμοποιούν πάρα πολλοί νευρολόγοι, ψυχίατροι. Είναι αρκετά διαδιαθέσιμα τεστ. Το πρώτο είναι το πιο εγκαθιδρυμένο, είναι το MMSE, το Mini Mental State Examination, όπου είναι screening, είναι εργαλείο διαλογής και εκτιμά τον προσανατολισμό σε χώρο και χρόνο, την άμεση και καθυστερημένη ανάκληση,
την προσοχή, την ικανότητα του ατόμου να κάνει υπολογισμούς, την ικανότητα του ατόμου στη γλώσσα και ελέγχει κάποιες οπτικοχωρικές δεξιότητες. Ένα άλλο εργαλείο που έγινε πάρα πολύ γνωστό, γιατί ήταν ένα τεστ που έκανε ο Τραμπ, γιατί τον είχαν κατηγορήσει ότι είναι ανοϊκός. Οπότε αυτός πήγε και έκανε το Μόκα και έβγαλε στο Twitter το σκορ του στο Μόκα. Οπότε ξαφνικά και το Μόκα έγινε και λίγο πιο αναγνωρισμένο, το Montreal Cognitive Assessment. Ότι εκτιμά μια πληθώρα πεδίων και γνωστικών ικανοτήτων, όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η αλληλουχία των πράξεων, η προσοχή, η μνήμη, πάλι οπτικοχωρικές κατασκευές και δεξιότητες, συλλογισμού και τη γλώσσα. Αυτό εδώ είναι ένα τεστ MMS που είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και κυκλοφορεί στα ελληνικά. Βλέπουμε πώς ελέγχει τον προσανατολισμό, τις ερωτήσεις που κάνει, την ικανότητα του ατόμου για εγχάραξη, την προσοχή και την ικανότητα υπολογισμών. Τώρα δεν ακούμπησα τίποτα. Ορκίζομαι. Έχει περιοδικό τρόπο με τον οποίο χάνει την εικόνα. Αν υπάρχει περιοδικότητα να το... την ικανότητα του ατόμου να ανακαλέσει την πληροφορία που του δόθηκε πιο μπροστά. Στη γλώσσα ελέγχει τα διάφορα πεδία της γλώσσας, ανάγνωση, γραφή, αντιγραφή. Και στο τέλος τον βάζει να κάνει αυτή την αντιγραφή εδώ, αυτό εδώ το σχήμα. Ενώ το Μόκα ελέγχει λίγο διαφορετικά πεδία, θεωρείται λίγο πιο δύσκολο και έχω την αίσθηση ότι περισσότερο απευθύνεται σε άτομα που έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, γιατί το MMS για άτομα υψηλού μορφωτικού επίπεδου μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε το Μόκα είναι ένα τεστ το οποίο απευθύνεται σε άτομα, δηλαδή αν έρθει κάποιος ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, θα προτιμούσα να μην τον εξετάσουμε MMS, δεν ξέρω τι λένε οι νευρολόγοι μας που είναι εδώ. Εγώ θα προτιμούσα να τον εξετάσω κάνοντας το Μόκα. Όπου έχει περισσότερες λέξεις, το MMS ζητάει 3 λέξεις να θυμηθεί, εδώ του ζητάει 5 λέξεις. Αφαιρετική σκέψη, τις ομοιότητες που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, τρένο ποδήλατο, σε τιμιάζω, ρολόι χάρακας, τον προσανατολισμό και πάλι, η ροή του λόγου, πόσες λέξεις μπορεί να πει που ξεκινάνε από ένα συγκεκριμένο γράμμα κλπ. Πολύ σημαντικό είναι να αξιολογήσουμε και τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου που έχουμε μπροστά μας. Γιατί η κατάθλιψη είναι πάρα πολύ συνηθισμένη σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Βέβαια, συνήθως η κατάθλιψη πηγαίνει χέρι-χέρι με την άνοια σε αυτές τις ηλικίες. Ή θα εμφανιστεί πρώτα άνοια και μετά κατάθλιψη, ή θα εμφανιστεί πρώτα κατάθλιψη και μετά από λίγο μπορεί να εμφανιστεί και η άνοια. Η κατάθλιψη σχετίζεται με έκπτωση της σωματικής λειτουργίας, τόσο άτομα στην κοινότητα όσο και σε νοσηλευόμενα άτομα. Και το εργαλείο που μπορεί να το ξέρετε ήδη, μπορεί να το έχετε χρησιμοποιήσει κάποιοι από εσάς, είναι το GDS. Αυτό εδώ είναι η βραχία έκδοσή του, γιατί η πλήρης έκδοσή του έχει 30 ερωτήσεις, εδώ έχει μόνο 15 ερωτήσεις. Έχει διάφορες ερωτήσεις που φαντάζονται και λίγο αμήχανες κάποιες φορές. Βαριέστε συχνά, μπορεί να σου έχει πει πιο πριν με κάποιον τρόπο κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι βαριέται το άτομο. Την ώρα που θα του κάνεις την ερώτηση, μπορεί να σου απαντήσει ότι όχι, δεν βαριέμαι. Οπότε στην ουσία εκεί ίσως πιο εύκολο να χρησιμοποιήσει την πληροφορία που σου έχει πει αυθόρμητα πιο πριν, γιατί κάποιες φορές είναι λίγο δύσκολο το άτομο να απαντήσει σε κάποια από αυτά τα θέματα. Αισθάνεσαι συχνά βοήθητος, μπορεί να σου το έχει πει πιο πριν ότι αισθάνεται βοήθητος και να μην θέλει όταν του τεθεί απευθείας η ερώτηση να απαντήσει ότι αισθάνεται βοήθητος. Καλό είναι αυτά τα τεστ να μην γίνονται η παρουσία άλλων μελών της οικογένειας, γιατί νιώθουν αμήχανα τα άτομα και ιδιαίτερα όταν καταλαβαίνουν ότι έχουν ξεκινήσει να ξεχνάνε και τα βλέπεις ότι κοιτάζουν τον συνοδό, αν υπάρχει συνοδός. Οπότε καλό είναι να γίνονται σε ξεχωριστό χώρο, κάπως ήσυχα. Συνήθως τα κάνουν οι νευροψυχολόγοι και υπάρχουν και άλλα πολλά τεστ που κάνουν οι νευροψυχολόγοι. Όταν εντοπιστεί, αυτά είναι εργαλεία διαλογής όπως είπαμε, γιατί σε δεύτερο χρόνο από τη στιγμή που θα εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, πρέπει το άτομο αυτό να διερευνηθεί περαιτέρω σε γιατρία μνήμης και να μπει σε μια διαδικασία να τεθεί η διάγνωση του τύπου της άνοιας που υπάρχει πιο τεκμηριωμένα. Ελέγχουμε για την κατάσταση στρέψης του ατόμου και για τον κίνδυνο να εμφανίσει υποσιτισμό το άτομο. Είναι πάρα πολύ συχνός ο υποσιτισμός. Είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι εύκολα να μας ξεφύγει. Συνήθως μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί θα δούμε ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας που φοράει ένα παντελόνι που είναι για εντελώς άλλο νούμερο. Απλώς πρέπει να διερευνήσουμε σε πόσο διάστημα έχει γίνει αυτή η απώλεια βάρους, αν έχει όρεξη το άτομο, πώς είναι η όρεξή του. Και γι' αυτό υπάρχει ένα εργαλείο, το MNA, Meaning Nutrition and Assessment, υπάρχει στα ελληνικά. Το χρησιμοποιούμε εδώ με τις διαιτολόγους μας, με τη διαιτολόγο μας. Αυτό εδώ είναι το set των ερωτήσεων που γίνεται, για να αξιολογηθεί με βάση το σκορ του ατόμου, όπως βλέπουμε εδώ, ο κίνδυνος υποσιτισμού του συγκεκριμένου ατόμου που έχουμε απέναντί μας.
Δεν είναι γίνεται όμως μόνο αυτά. Αξιολογείται συνολική κατάσταση της υγείας, οι διατροφικές συνήθειες στα πλαίσια της αξιολόγησης του κινδύνου υποσιτισμού, η στοματική υγιεινή του ατόμου. Πάρα πολλές φορές τα άτομα έχουν πάρα πολύ κακή στοματική υγιεινή και δεν μπορούν να συντηστούν λόγω της κακής στοματικής τους υγιεινής ή λόγω του ότι τρώνε τροφές οι οποίες δεν είναι προσαρμοσμένες στην ικανότητά τους να μασίσουν ή να καταπιούν. Η χρήση καπνού πνεύματος, ενώ η κοινωνική αξιολόγηση ελέγχει και την παρουσία κοντινού περιβάλλοντος, είτε αυτός είναι συγγενής, είτε κάποιος γείτονας. Αν υπάρχουν προβλήματα υγείας με κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι και είναι φροντιστής ενός άλλου ατόμου, που μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποια χρόνια προβλήματα, και να μας έρθει ένα άτομο μεγάλης ηλικίας το οποίο έχει αρχόμενη έκτοση της λειτουργικότητάς του και είναι σε κίνδυνο για να εμφανίσει αναπηρίες, το οποίο είναι φροντιστής κάποιου παιδιού. Οπότε εκεί μπαίνουν και θέματα πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε το άτομο μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί βάζει και σε προτεραιότητα το παιδί του. Η αναφορά των ευρημάτων πρέπει να γίνεται πάντα να αναφέρεται η αιτία αξιολόγησης. Προσήλθε κάποιο άτομο στα πλαίσια, δεν ξέρω εγώ, προεγχειρητικού ελέγχου, γιατί έχει απώλεια ή γιατί έχει απώλεια της λειτουργικότητάς του. Γιατί κάποιος γιατρός που το παρακολουθεί διαπίστωσε κάτι που του φαίνεται ότι υπάρχει έκπτωση από το προηγούμενο επίπεδο. Έχει χάσει πολύ βάρος. Πέφτει. Είναι ιατρικό ιστορικό. Ναι. Το ιατρικό ιστορικό, η λειτουργική κατάσταση του ατόμου. Τελικά να γίνεται μια σύνοψη των ευρημάτων και να σχεδιάζεται ένα πλάνο φροντίδας. Όπου το πλάνο φροντίδας πρέπει να περιλαμβάνει τις προτινόμενες υπηρεσίες, είτε θα είναι από φορείς είτε από τους συγγενείς, τη συχνότητα της παροχής αυτών των υπηρεσιών, τη διάρκεια για την οποία θα υπάρχει αυτή η υποστήριξη, οικονομικές διευθετήσεις αν υπάρχει κάποια τέτοια ανάγκη, και το οποίο πλάνο είναι δυναμικό και χρειάζεται συνεχή αξιολόγηση και επαναξιολόγηση. Τι θα κάνουμε τις πληροφορίες όμως που συνέλεξα? Το πιο σημαντικό μέρος της γεριατρικής αξιολόγησης είναι η απαρτίωση των δεδομένων τα οποία έχουμε συλλέξει από τα εργαλεία αξιολόγησης, και είναι συνήθιος ο κίνδυνος να τεθεί κάποια διάγνωση η οποία βασίζεται σε κακή επίδοση σε κάποια από τα εργαλεία αξιολόγησης. Δηλαδή να έχουμε οδηγηθεί στο να βγάλουμε τη διάγνωση μόνο και μόνο επειδή έχει σκοράρει άσχημα σε ένα από τα τεστ. Και άλλες φορές οι πληροφορίες που συλλέγονται είτε αγνοούνται από τους γιατρούς είτε και δεν χρησιμοποιούνται τελικά. Για παράδειγμα, αν βρούμε από τη φυσική εξέταση σε ένα άτομο ότι έχει ορθοστατική υπόταση, καταράκτη σε κάποιο μάτι, βίσμα και ψελίδα σε κάποιο αυτή, και από τη λοιπή αξιολόγηση έχουμε ένα MMS στα 24, που είναι το όριο, το διαγνωστικό όριο, το κατόφλι. GDS στα 5, πάλι το κατόφλι. Το άτομο αυτό έχει κοινωνική απομόνωση λόγω φόβου και κοινωνική ανασφάλεια. Είναι ανεξάρτητες όλες τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής, αλλά και στις εργαλειακές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Εκτός από την ανάγκη που έχει για τη βοήθεια και στη λήψη φαρμάκων και στην προετοιμασία του γεύματος και στη διαχείριση των χρημάτων του. Ενώ έχει ένα timed up and go test πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Δεν αναφέρω παραπάνω λεπτομέρειες για τα φάρμακα και όλα αυτά, γιατί θα χαθούμε. Ένα εφικτό πλάνο παρέμβαση που μπορούμε να προτείνουμε είναι η απομάκρυνση του βίσματος καταρχάς, μια οφθαλμιατρική εξέταση για να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει, ο έλεγχος της λίστας των φαρμάκων για να δούμε και των λοιπόν προβλημάτων υγείας που έχει, για να δούμε πώς θα μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης της ορθοστατικής υπόθεσης και πτώσης του ατόμου αυτού, και να εξεταστεί η ανάγκη της συνέχεια λήψη αυτών. Να γίνει αξιολόγηση του ατόμου στο σπίτι για να δούμε τους παράγοντες κινδύνου που έχει το άτομο αυτό στο σπίτι σε σχέση με τη λειτουργικότητά του. Παραπομπή σε ομάδες άσκησης και σε προγράμματα αποκατάστασης ή προστασίας, βελτίωση φυσικής δραστηριότητας που μπορεί να γίνει είτε σε κοινότητα είτε σε ειδικές άλλες δομές ιδιωτικές. Βοήθεια με τη λήψη φαρμάκου, γιατί μας έχει αναφέρει ότι το άτομο αυτό δυσκολεύεται να πάρει μόνο τα φάρμακα. Οπότε εκεί μπορούμε να προτείνουμε ότι κάποιος θα πρέπει να το οργανώνει τα φάρμακα σε εβδομαδιαία βάση ή σε καθημερινή βάση, αν δεν μπορεί, σε εβδομαδιαία βάση. Και τακτική παρακολούθηση, γιατί τα δύο τεστ που είδαμε, και το MMS και το GDS, είναι οριακά. Τακτική παρακολούθηση για το ενδεχόμενο έναρξη αντικαταθλιπτική αγωγή και αγωγή για την άνοια. Ενώ θα πρέπει να προτείνουμε και βοήθεια στις δουλειές σπιτιού και στην προετοιμασία των γευμάτων. Όλα αυτά απαιτούν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, την εμπλοκή και τη συμμετοχή σε μεγάλο βαθμό της οικογένειας ή και τη δικτύωση με υπηρεσίες που παρέχουν, αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι, γιατί δυστυχώς το πλαίσιο στο σύστημα υγείας δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε μέσα από το σύστημα υγείας να πάει μια νοσηλεύτρια στο σπίτι να του οργανώσει την αγωγή. Και κλείνοντας, να δούμε τη διαφορά που έχει μια γεριατρική προσέγγιση. Το έχω ξαναβάλει αυτό το slide. Ο καρδιολόγος με ένα κλάσμα εξώθησης χαμηλό θα πει συντηρητική διαχείριση. Ο νευρολόγος ότι πιθανά την εξέτασή του να διαπιστώνει
αν είμαι στο μάτι αλλού, οπότε θα πάει να κάνει ένα DAT scan και μένα με στα 12. Εντατικολόγος είμαστε λίγο εδώ στον προθάλαμο. Ενώ ο γυριατρός μπορεί απλά να διαπιστώσει ότι έχει ένα πρόβλημα με τα πόδια, με τα νύχια το άτομο αυτό και γι' αυτό δεν μπορεί να περπατήσει. Οπότε, αν διορθωθεί αυτό το πολύ μικρό πρόβλημα, μπορεί τελικά το άτομο αυτό να περπατήσει. Και καμιά φορά υπάρχουν πάρα πολύ απλές παρεμβάσεις και διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να γίνουν, οι οποίες αλλάζουν και τη λειτουργικότητα του ατόμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ερωτήσεις? Όχι, μην φεύγεις. Να, ερωτήσεις? Κύριε Πέμε, θέλετε καμιά ερώτηση? Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι, ναι. Έχει αποδειχθεί με μελέτες η αξία της γυριατρικής αξιολόγησης, κύριε Σούλη? Δηλαδή, υπάρχει στη βιβλιογραφία ή είναι κάτι, μια πολύ ολοκληρωμένη εξέταση που στην ουσία είναι πολύ κακό για το τίποτα? Ναι, έχει αποδειχθεί και σε επίπεδο και οικονομίας του συστήματος υγείας. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει αποδειχθεί σε μια χώρα, δεν είναι υποχρεωτικό ότι μπορεί να αποδειχθεί και η αξία της, γιατί πολλές φορές οι μελέτες αυτές αφορούν τις επανανοσηλίες και τον θάνατο. Δηλαδή, το πώς βελτιώνει και μειώνει τις επανανοσηλίες, τις πολλαπλές νοσηλίες ενός ατόμου μια γυριατρική εξέταση, όταν εντοπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα και αντιμετωπιστούν στην κοινότητα, πόσο μειώνεται η συχνότητα των επανεισαγωγών και πόσο παρατείνεται η ζωή του ατόμου στην κοινότητα. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στην Ελλάδα, δεν το έχω δει. Στο εξωτερικό έχει δειχθεί σίγουρα ότι βοηθάει. Μειώνει το κόστος σε επίπεδο συστήματος, βελτιώνει την αυτονομία του ατόμου, μειώνει τις επανεισαγωγές, επιμικρύνει τη διάρκεια ζωής. Οπότε, μιλώντας διεθνώς, θα πω ναι. Στην Ελλάδα δεν ξέρω. Οπότε, στην ουσία, αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το αποδείξουμε ενδεχόμενα και εμείς, συλλέγοντας δεδομένα, δουλεύοντας σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, ναι. Ναι. Ακούγομαι, ωραία. Συγχαρητήρια για την ομιλία. Φαντάζομαι ότι είναι μακροχρόνια η παρακολούθηση των γυριατρικών ασθενών. Με βάση τη δικιά σου εμπειρία, πόσοι τελικά παραμένουν σε πρόγραμμα παρακολούθησης ή απογοητεύονται και σταματάνε ή σταματάνε για άλλους λόγους? Συνήθως η παρακολούθηση, τουλάχιστον σε χώρες του εξωτερικού, γίνεται μετά από κάποια παραπομπή από κάποιον άλλον γιατρό που είναι ο θεράποντας. Δηλαδή, σε χώρες, εγώ έχω την εμπειρία της Γαλλίας, που έχουν πολύ οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκεί ήταν συνήθως ο οικογενειακός γιατρός, ο οποίος διαπίστωνε κάποια προβλήματα τα οποία δεν μπορούσε να τα αντιμετωπίσει και ο ίδιος, ή ξεκινούσε να υπάρχει μια έκθεση λειτουργικότητας, και ο οποίος παρέπεμπε το άτομο αυτό για γυριατρική αξιολόγηση. Από εκεί και πέρα, αν ήταν κάποιο ή γινόταν γυριατρική αξιολόγηση των ατόμων που μπαίνανε να νοσηλευτούν στην γυριατρική κλινική. Από εκεί και πέρα εξαρτάται, ήταν ανάλογα με το είδος του προβλήματος που εντοπιζόταν και ανάλογα με την χρονική διάρκεια για την οποία προτείνονταν οι παρεμβάσεις, και έπρεπε να γίνει επαναξιολόγηση για το αν οι παρεμβάσεις αυτές που προτείνονταν ήταν χρήσιμες για το άτομο αυτό, αν χρειαζόταν αύξηση των παρεμβάσεων ή τροποποίηση των παρεμβάσεων προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γιατί οι παρεμβάσεις κάθε φορά είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Δηλαδή, μπορεί ένα άτομο μετά από μια νοσηλεία, για παράδειγμα, για λόγους που σχετίζονται με την αιτία της νοσηλείας, μπορεί να ήταν ένα χειρουργείο, μπορεί να μην μπορούσε να φτιάξει τα γεύματά του. Οπότε, για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, να προτείνονταν η παροχή γευμάτων από δομές στην κοινότητα. Αν στην εξέλιξη, γιατί σκοπός ήταν, δεν είναι να υποκαταστήσουμε τη λειτουργικότητα των ατόμων αυτών, αλλά να διατηρήσουμε τη λειτουργικότητα των ατόμων αυτών. Αν στην πορεία το άτομο αυτό διαπιστώναμε ότι μπορούσε μόνο του να παρασκευάζει γεύματα, δεν είχε πλέον νόημα η παρέμβαση αυτή. Πράγμα το οποίο σήμαινε ότι μπορούσε να αποσυρθεί αυτή η παρέμβαση και να το άτομο να διατηρήσει τη λειτουργικότητά του. Είναι διαφορετικό το μοντέλο. Δεν ξέρω για την Ελλάδα τι θα βρούμε μπροστά μας. Είναι κάτι το οποίο θα το χαρτογραφήσουμε μάλλον στην πράξη. Το πόσο συχνά θα έρχεται κάποιο άτομο ανάλογα με τα προβλήματά του, το αν τα άτομα αυτά θα μπορέσουν να συμμορφωθούν με την ανάγκη για διαρκή επανεκτίμηση, είναι κάτι που θα το διαπιστώσουμε στην πράξη. Ελπίζω να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα
που θα έρχονται στο κέντρο γυριατρικής αξιολόγησης με όσο πιο αποτελεσματικό τρόπο γίνεται και να συνεργαστούμε με τους θεράποντες γιατρούς για να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα που αφορούν αυτά τα άτομα και τα οποία, στα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω να πω για drop-out από την παρακολούθηση. Ίσα-ίσα που στο εξωτερικό, επειδή είναι πάρα πολλά τα άτομα και λίγες οι δομές, έχουν μπει πλέον και στη λογική να δημιουργήσουν τέτοιες δομές επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα για να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση. Να πω κάτι που εντυπωσιάστηκα πρόσφατα το άκουσα. Ίσως η κυρία Κουτσούρη, επειδή έχει σχέση και με τα καμένα βούρλα, να της πω και ποιος που το ανέφερε. Υπάρχουν προγράμματα απασχόλησης αυτών των ανθρώπων βάσει τα δικά τους θέλω. Και θα σας πω το παράδειγμα που μου είπε μία κυρία, εντυπωσιάστηκα. Ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ανοϊκός πάρα πολλά χρόνια και πλήρως απήχε από όλες τις δραστηριότητες και για τα προσωπικά του, αλλά και για τα κοινά ενδιαφέροντα με την οικογένεια, μια μέρα τους είδε που καθαρίζανε φιστίκια, ως συνήθως στο χωριό εκεί, και απλώς τους έδειξε τα φιστίκια και είπε «και εγώ». Του δώσανε φιστίκια να καθαρίζει και έκτοτε έχει περάσει 8-10 χρόνια, μου είπε αυτή η κυρία, και ο κύριος αυτός σε καθημερινή βάση καθαρίζει τόνους καρύδια. Απασχολείται όλη την ημέρα, είναι η έννοια του να ξυπνήσει και να καθαρίζει καρύδια. Μαζεύονται όλη η παραγωγή και του πηγαίνουν στίβες. Ο παππούς είναι τρισευτυχισμένος, η οικογένεια είναι τρισευτυχισμένη γιατί έχει μια καλή απασχόληση και μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον, γιατί και εγώ είχα στην οικογένεια ανοϊκό άτομο, πόσο μπορεί να ασχοληθεί κάποιος ή αν υπάρχουν προγράμματα που θα μπορούσε να βρει στο κάθε ασθενή τι θα τον ενδιέφερε για να τον κρατήσει σε μια δραστηριότητα καλή για εκείνον. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που θέτεται στη διαχείριση των ατόμων με μεγάλης ηλικίας, με προχωρημένη άνοια. Υπάρχουν ειδικές δομές που είναι από διάφορες επιστημονικές εταιρείες που έχω υπόψη μου, που αφορούν τα άτομα με άνοια, κέντρα ημέρας, στην Αθήνα σίγουρα, στη Θεσσαλονίκη σίγουρα, φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις. Δεν γνωρίζω να σας πω με σιγουριά. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα το οργανώσουμε εμείς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε εμείς ή αν δεν το γνωρίζουμε να το μάθουμε. Οπότε να μπορέσουμε να δικτυώσουμε τα άτομα που θα έρθουν σε εμάς. Αλλά τώρα εδώ συνήθως δεν μιλάμε τόσο για... Είναι να δικτυώσουμε τα άτομα που θα έρθουν σε εμάς προς την επαφή με αυτές τις δομές. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι κάτι το οποίο εμείς θα πρέπει να το μάθουμε, να το γνωρίζουμε, να το ανακαλύψουμε. Και όταν μας έρθουν τέτοια άτομα, εμείς θα διερευνήσουμε για το κάθε άτομο από αυτά, γιατί υπάρχει και συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου στο κέντρο γυριατρικής αξιολόγησης. Οπότε εμείς θα πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι, οι γειτονικοί πόροι για το κάθε άτομο, ώστε να μπορέσουμε να το παραπέμψουμε σε τέτοιες δομές. Από εκεί και πέρα, οι δομές αυτές είμαι σίγουρος ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και φαντάζομαι η κομμάτι της δουλειάς που κάνουν θα αφορά την απασχόληση των ατόμων σε δραστηριότητες του ενδιαφέροντός τους. Αλλά δεν το γνωρίζω, δεν έχω δουλέψει σε τέτοιες δομές εδώ για να σας πω λεπτομεριακά ότι όντως το κάνουν αυτό και ότι προσπαθούν να μάθουν τι επάγγελμα έκανε ο άλλος. Για παράδειγμα, γιατί μετά θα μπούμε σε μια διαδικασία ότι το τι επάγγελμα έκανε ο άλλος και το κάθε ένας θα πρέπει να τον βάζουμε να κάνει αντίστοιχη δραστηριότητα με το επάγγελμά του μέσα στη δομή. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και προσαρμοσμένα προγράμματα για αυτά τα άτομα. Αλλά δεν αφορά το κομμάτι, τον πυρήνα αυτή τη στιγμή της αξιολόγησης. Απλώς εμείς, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα, θα παραπέμψουμε τα άτομα σε αυτές τις δομές. Ναι. Ήθελα να πω σε αυτό που ρωτήσατε. Έτσι ακριβώς είναι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν δομές που μπορούν να βοηθήσουν και γι' αυτό το λόγο και όλα η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μπορεί να παραπέμψει σε διάφορες δομές, οι οποίες φυσικά είναι πάρα πολύ λίγες στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω ένα κέντρο ημέρα στο Νέστορα. Είναι ελάχιστα. Και ένας από τους λόγους που μπορεί να υπάρχει drop-out ασθενών είναι ακριβώς γιατί δεν έχεις πολλά μέρη, πολλές δομές για να παραπέμψεις τους ασθενείς σου. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Διαβάζοντας, ακούγοντας εσάς και βλέποντας και κάποιες διαφάνειες που λέγατε ποια άτομα πρέπει να αξιολογούνται, να περνάνε, σκέφτηκα
σε μεγάλα χειρουργεία που πολύ πιθανόν να υπάρχει οργανικό ψυχοσύνδρομο μετά το χειρουργείο, αρθροπλαστική ισχύου ή σε ένα μεγάλο χειρουργείο καρδιάς κτλ. Γίνεται, έχει νόημα να γίνεται η γυριατρική εκτίμηση? Και αν ναι, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει, παραδείγματος χάρη, να προετοιμαστεί το περιβάλλον το οικογενειακό, για αν πείτε εσείς ότι το σκόρ είναι υψηλό και είναι επιρρεπές το άτομο σε οργανικό ψυχοσύνδρομο, να προετοιμαστεί και η νοσηλευτική υπηρεσία, βέβαια, κατά βάση. Ναι. Ναι, και η οικογένεια με τις κατάλληλες δομές που λέτε κτλ. Αυτό εξαρτάται και από την επιθυμία του θεράποντος ιατρού να αντλήσει αυτή την πληροφορία. Γιατί, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε τον κίνδυνο υποσιτισμού σε αυτά τα άτομα. Αν υπάρχει ήδη προεγχειρητικά κίνδυνος υποσιτισμού, ο οποίος μπορεί να επιδεινωθεί με τα εγχειρητικά, η απώλεια βάρους σε αυτά τα άτομα μεταφράζεται σε απώλεια μυϊκής μάζας, δεν μεταφράζεται σε απώλεια λίπους. Οπότε και μια μικρή απώλεια σωματικού βάρους λόγω του κινδύνου υποσιτισμού, του προϋπάρχοντος κινδύνου υποσιτισμού, μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση της λειτουργικότητας, ενώ όλα έχουν πάει πάρα πολύ καλά στο χειρουργείο, σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα, στο όργανο που μας ενδιαφέρει, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό το άτομο μπορεί να έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλη μυϊκή μάζα και τελικά να μην μπορέσει, για παράδειγμα, να σηκωθεί να περπατήσει ποτέ. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Σούλη. Να κάνουμε...